Ο Νίκο Μελέτη είναι μαζί μα. Νίκο, καλησπέρα. Ε, αυτή τη βδομάδα ξεκινάμε με τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Πάει την, ε, αυτή τη βδομάδα επίση ο κύριο Φραγκογιάννη στην Κωνσταντινούπολη για ε, 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 οικονομικά ζητήματα. Θετική ναι, θετική ατζέντα όπω το λε και απόλυτα θετική ατζέντα. Και η κυρία Μενδώνη πάει για την παράσταση Ρωμαίο και Ιουλιέτα, ελληνοτουρκική ναι. ε, συνεργασία. Ε, με Έλληνε και Τούρκου ηθοποιού. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα έχει πρόγραμμα διόσα, αλλά... Ολόκληρο. Ναι. Εντάξει, η τέχνη παίζει ένα ρόλο. Ναι. Παίζει ένα ρόλο και έχει παίξει και στο παρελθόν σε φάσει ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ε, Επομένω, θέλω τώρα να μου πεις, με δεδομένη την ένταση των περασμένων εβδομάδων, ε, τι γίνεται εδώ, πώ πώς διατηρείται το καλό κλίμα. Γιώργο μετά την είναι και ανυπόστατε. Ε, αντιδράσει τη Τουρκία για το θέμα των θαλασσιών παρκών τι το... προηγούμενε μέρε. Στο τέλο τη περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκε προσπάθεια από του δύο ηγέτε και από τον κύριο Μητσοτάκη από τι Βρυξέλλε, αλλά και από τον Ταγί Περδογάν την Παρασκευή, ώστε να διατηρηθεί το κλίμα και να φτάσουμε χωρί αναταράξει, σοβαρέ αναταράξει, μέχρι τη 13η Μαου που θα γίνει η συνάντησή του στην Άγκυρα. <συ Carnivian> και χωρί κανεί να, κανείς να παραγνωρίζει ή να αφήνει αναπάντητε τι αντιδράσει, τι προκλητικέ κινήσει τη Τουρκία. Είναι στόχο αυτή τη στιγμή να φτάσουμε σε αυτή τη συνάντηση, όπου δύο ηγέτε θα κάνουν μια ανασκόπηση τη πορεία των διμερών σχέσεων και τη υλοποίηση όσων έχουν συμφωνηθεί στι προηγούμενε συναντήσει του και συγχρόνω να δώσουν κατευθύνσει για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Και επίση είναι σημαντικό ότι ταυτοχρόνω θα ξεκινά και το θερινό μορατόριο, ώστε δίνει τη δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω αυτή η περίοδο μία ένταση στι σχέσει. Ναι. Τώρα, για τις, τώρα η συνάντηση ε... για τα ναι. μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Ναι, πώς... έγινε αυτή η συνάντηση με το δύο αντιπροσωπιό με κεφαλή στον πρέζι Χάρη Λαλάκο και τον Τούρκο Υφυπουργό, τον κύριο Αξαπάρ. Ε, οι πληροφορίε μου λένε ότι κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη συνάντηση, δηλαδή δεν θίγονται σκληρά σχεδιατικά ΜΟΕ. Απλώ υπάρχει ένα προγραμματισμό, για την μάλιστα επαφών, συναντήσεων, ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ και ανώτατων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ναι. αλλά και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ώστε να υπάρχει μια επικοινωνία, ένα διάβλο επικοινωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Και ακολουθεί, όπω είπε και εσύ την Παρασκευή, η επίσκεψη Φραγκογιάννη στην Άγκυρα, η θετική ατζέντα παραμένει πάντοτε ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών. Δεν μου λε κάτι άλλο τώρα. Ε, ο Ερντογάν τελικώ θα πάει στι ΗΠΑ. <laughs> Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα, διότι όπω ε, θα άκουσε και εσύ και οι τηλεθεατέ μα, υπήρξε η θυμολογία του Σαββατοκύριακο από. Ότι αυτή η επίσκεψη ακυρώνεται με πρωτοβουλία του Ερντογάν. Ακυρώνεται με πρωτοβουλία. Λόγω τη βοήθεια που δίνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ. Στη στήριξη ναι. των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Η επίσκεψη αυτή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ούτε στην Άγκυρα ούτε στον Άστον. Και επομένω, αυτό είναι ο λόγο που δεν έχει βγει κάποια διάψευση του δημοσιεύματο από την τουρκική Προεδρία. Αλλά πάντως, αν κρίνουμε από τι επισκέψει τι τελευταίε ημέρε. Αμερικανών αξιωματούχων στην Τουρκία, νομίζω ότι είναι κινήσει που δείχνουν προετοιμασία και όχι ματέωση τη επίσκεψη. Ναι. Τώρα, βεβαίω, έχει και μια άλλη επίσκεψη ο κ. Σοντογκάν, ο οποίο τώρα είναι στο Ιράκ σήμερα, με τον Γερμανό πρόεδρο, τον κ. Στάιν Μάγκερ. Ναι. Ε, μια σημαντική επίσκεψη. Έχει πολλά χρόνια να πάει πρόεδρο Γερμανία στην Τουρκία. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι ευτυχή ο κ. Σοντογκάν, διότι ο κ. Στάιν Μάγκερ πηγαίνοντα στην Άγκυρα έκανε μια στάση στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφθηκε τον Εκρέμι Μάμογλου, ναι. Το δήμαρχο, ο οποίο δεν είχε τι καλύτερε σχέσει με τον Ερντογάν. Και επίση οι Γερμανία είναι είναι Ευρωπαϊ... η, χώρα στην Ευρώπη που στέκονται πιο κοντά από όλους στο Ισραήλ. Ναι, και ακριβώς, είμαστε λόγω παραπάνω. Ναι, ναι, Ευχαριστώ πολύ Νίκο.